καθαρά, το Παναγιώτα είναι σκάφος καθαρά ελληνικό. Ελληνικό σκαρί. Η νομής του, τα κόκαλά του μέσα είναι με ελληνικά ξύλα. Μια μεγάλη αγάπη που έχω για τη θάλασσα και για τον Παναγιώτα βέβαια, οπωσδήποτε, γιατί είναι φτιαγμένο όλο και ξέρω για το τελευταίο του καρπί που έχει μπει στο σκάφος. Γνωρίζω τα πάντα γι' αυτό και το συντηρώ και το έχω σε αυτή την κατάσταση με το πλήρωμά μου, το οποίο είναι πάρα πολλά, πολύ καλά παιδιά και τους έχω 8-10 χρόνια. Του δίνω το email και μπαίνει και βλέπει τον Παναγιώτα ή του μιλάω και του λέω τι καμπίνες έχουμε, τι πράγματα έχουμε. Έχουμε 12 καμπίνες, κοιμίζουμε 24 άτομα, έχουμε μερικές καμπίνες έχουν και τρίτο κρεβάτι μέσα, το οποίο είναι ελεύθερο, δεν το χρησιμοποιούμε, είμαστε 5 άτομα πλήρωμα. Und es war klar, dass ich hier länger bleiben werde und gerade mit der Crew und dem Captain ein ziemlich familiäres oder freundschaftliches Verhältnis aufbaue. Und so ist das eigentlich auch bei den Gästen. Sobald ihr ein Gast das Schiff betritt, ist es ganz klar, hey, das Schiff gehört euch. Ihr dürft euch da bewegen, so wie es euch gefällt. Für mich ein zweites Zuhause geworden seit ganz langer Zeit schon. Es ist wie in der Familie zu sein und alles funktioniert, alles so, dass es den Gästen gut geht. Das ist ja für uns auch das Allerwichtigste, dass es denen gut geht, dass die Griechenland als was ganz Besonderes erleben können, was es ja definitiv auch ist. Αυτοί που επισκέφτονται τον Παναγιώτα, διότι το πλήρωμά μου και εγώ είμαστε τόσο πολύ στη δουλειά μας σωστοί, που μας ξανάρχονται και μας εκτιμούν και τους αγαπάμε. Και τους αγαπάμε και αυτοί.